Μόνος ο Πασχάλης ο Τερζής Μόνος και εγώ στο στούντιο Καλησπέρα σε όλους και σε όλες Θα κάνουμε έναν ωραίο μονόλογο σήμερα Θα τα λέω εγώ, θα ακούτε εσείς Γιατί λείπουν όλοι Πήρανε κάτι δρόμους Ο Σταυράκης πήγε στη Λιβαδιά Έχει επομιστεί τον δύσκολο ρόλο Να φέρει το διπλό από εκεί Και τον καρτερούμε Για αύριο να είμαστε μαζί Και να ενώσουμε μαζί τις φωνές μας Μιλώντας φυσικά για ένα θρίαμβο θέλουμε να πιστεύουμε του ΠΑΟΚ να φέρει το διπλό από εκεί. 7,5 το δύσκολο παιχνίδι της ομάδος μας το οποίο είναι κομβική σημασία όπως καταλαβαίνετε όλοι. Ο Ολυμπιακός έκανε χθε νίκη με 3-0 τη Λαμία και εύκολα και εμείς πρέπει σήμερα να κάνουμε τη νίκη για να πάμε πάλι τη διαφορά στους 8 βαθμούς. Να κάνουμε πάλι 38-30 και να μας ψάχνουνε. Μόνο ο Πασχάλης ο μόνο εγώ στο στούντιο, μόνο και ο Πάοκ να απολαμβάνει τη μοναξιά τη κορυφή. Και δεν θα συναντηθούν ποτέ οι δρόμοι μα. Μόνοι μα εκεί μπροστά θα ψάχνουν, οι άλλοι θα κυνηγάνε. Αλλά πώ θα γίνει αυτό. Είναι πάντοτε όταν τρέχει κάποιο έναν αγώνα και περνάει το δεύτερο. Τι είναι, δεύτερο θα είναι. Γιατί ο πρώτο είναι κάπου μακριά, θα το κοιτάνε με κιάλια. Και θα οραματίζονται, θα σκέφτονται, θα ψάχνουν Παρεσκηνιακέ ραδιοεργίε, διάφορα θέματα να κάνουν μέσα στο μυαλό του, τρίτα, δεύτερα, τέταρτα. Αλλά κύριοι, φέτο το θέμα είναι τελειωμένο. ΠΑΟΚ Πρωταθλητή 2018-2019 Ποδοσφαιρική περίοδο. Το λέμε συνέχεια και ξέρουμε ότι σήμερα το ΜΑΤΣ έχει μεγάλο βαθμό δυσκολία. Έχουμε και δύο μεγάλε ελήψει. Ο Πέλκα και ο Ευβιερίνια δεν είναι στην αποστολή. Όμω οι άλλοι που θα μπουν θα ανταποκριθούν πλήρω στι απαιτήσει του αγώνα. Και φυσικά μιλάμε για τον Τόσκα και για τον Μπίσεσβάρ. Να μιλήσουμε όμως τώρα λίγο αρχικά για το γεγονός της ημέρας αθλητικά. Είναι η κλήρωση που έγινε πριν από λίγη ώρα Με, για το Champions League, για τη μεγαλύτερη αυτή διασυλλογική οργάνωση. Να αναφέρουμε λίγο τα ζευγάρια. Σάλ και Σίτι, ωραίο μάτς. Έτσι, οι Γερμανοί φυσικά είναι το outsider σε αυτήν αυτή την διπλή αναμέτρηση. Θα το πολεμήσουν μέχρι τελευταία ζευγανίδος του αίματος και θα δούμε τι θα γίνει. Φυσικά η City σε αυτό το ζευγάρι είναι το απόλυτο φαβορή. Η Ατλέτικο Μαδρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γιουβέντου. Πολύ ωραίο παιχνίδι με την έννοια, όλα φυσικά τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ καλά αυτά, τα οκτώ ζευγάρια. Με την έννοια ότι η Γιουβέντου κατά με είναι μετά τη City η δεύτερη πιο φαυμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη και, και νομίζω μία από τι δύο διεκδικήτριε του φετινού Champions League. Manchester United με Παρί με ένα ζευγάρι το οποίο έχει ξεκάθαρα φαβορεί αφού η ομάδα του Μουρίνιο ισοπεδώνεται. Από μάτς σε μάτς είναι ολοένα και χειρότερη. Γράφει συνέχεια αρνητικά ρεκόρ για την ιστορία της. Θα τα πούμε και στη συνέχεια όταν θα μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά τα πρωταθλήματα, τα μεγάλα, τα πέντε. Έτσι, η Παρή το απόλυτο φαβορεί σε αυτό το ζευγάρι. Όμως στην άκρη του μυαλού σας πίσω δεν πρέπει να ψηφούμε την φανέλα και το μέταλλο της Manchester United. Θα τα πούμε αυτά τότε. Σαν ζευγάρι όμω πάρα πολύ δυνατό και αυτό. Τότε ένα Ντόρντμουντ, ένα ζευγάρι το οποίο θα είναι ανοιχτό για οποιοδήποτε μπορεί να περάσει και οποιοδήποτε μπορεί να μείνει έξω. Ανοιχτό λοιπόν για κάθε πρόβλεψη. Λιόν Μπαρσελόνα. Οι Λιονέ θα αντιμετωπίσουν ε, τον άνθρω... την ομάδα η οποία είναι του ενό ανθρώπου, του μάγου των μάγων, του Θεού των Θεών, ο οποίο οργίασε και πάλι χθε το βράδυ. Ξεκούρασε τα μάτια μα σε ένα μάτ Μπαρσελόνα μέσα στη Λεβάντε, θα τα πούμε και, και εκτενέστερα σε λίγο Ρώμα-Πόρτο το επόμενο ζευγάρι για το Champions League πάντοτε αναφερόμαστε και αυτό ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα καλό ζευγάρι εμεί εδώ πέρα σαν εκπομπή θα στηρίξουμε Sergio Conceição φυσικά και Πόρτο ο Άγιαξ με τη Ρεάλ Μαδρίτη. ένα ζευγάρι στο οποίο εδώ μπορεί να γίνει και η έκπληξη μια Ρεάλ η οποία έχει κουραστεί να κατακτή τα, τα, τα Champions League το ένα πίσω από το άλλο έρχονται τα παίρνουμε μια ευκολία τα οποία ξεπερνάει κάθε φυσιολογική λογική και ανθρώπινη λογική. Α αποκλειστεί καμιά φορά η δεν πειράζει. Εντάξει, κούρασε. Και προχωράμε. Τελευταίο ματ είναι η Bayern με τη Liverpool. Η Liverpool η οποία κάνει εκπληκτική πορεία. Η Bayern είναι η ήρεμη δύναμη. Δεν πάει καλά στο γερμανικό πρωτάθλημα. Αλλά φυσικά είναι θέμα χρόνου και αυτή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα Επίση ίση με την Dortmund. Αυτά είναι τα οκτώ ζευγάρια. Να υπενθυμίζουμε ότι οι πρώτοι εντό έδρα αγώνε θα, διεξαχω... θα διεξαχθούν 12 και 13 του Φλεβάρι και 19 και 20 του. έτσι, 12 και 13, 19 και 20. Ενώ οι ρεβάν θα διεξαχθούν στι 5 και 6 Μαρτίου και 12 και 13 Μαρτίου αντίστοιχα. Έπρεπε να αναφέρουμε το Champions League γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά μέσα στη ζωή μα. Να επανέλθουμε τώρα λίγο στην ελληνική πραγματικότητα. Γεια σου αδελφούλη μου! Γεια σου! φίλο, ο οποίο έχει χαμόγελο στα χείλη. Από το έχει το χαμόγελο, μπράβο του. Έχει μέσα του εσωτερική δύναμη, γιατί ανήκει στην ομάδα του Άρη. Θα ξεκινήσουμε από τον Άρη σήμερα, για Θεσσαλονίκη. Ένα Άρη, ο οποίο έκανε ένα παιχνίδι χθε με τον Πανετολικό. Υπάρχει η κομβική φάση του αγώνα, το πέναλτι και η αποβολή του Κουέστα. Ευτύχησε να αστοχήσει ο Μάζουρεκ πετώντα την μπάλα σε ένα περιστέρι ψηλά που περνούσε εκεί πέρα και δεν ξέρουμε αν το σημάδεψε κιόλα έτσι αν το πέτυχε. Στη συνέχεια όμω ο Άρη φάνηκε κατώτερο των προσδοκιών και φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει ένα παιχνίδι Super Link. Πούς, στο οποίο έχουμε πει ότι οι διαφορέ μεταξύ των ομάδων τη μεσαία τάξη είναι πάρα πολύ μικρέ. Ο ένα ο παίκτη παραπάνω και ο Πανετολικό, ο οποίο κάνει μια εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα και κοιτάζει δειλά-δειλά και προ Ευρώπη. Κοιτάζει δειλά-δειλά. Φυσικά ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Αλλά η ομάδα του Αντρέανου Δέλα και Βασίλη Μπαμπόκη, όπω λέγαμε και από την αρχή, αν μα προσέχατε, πηγαίνει όλο και καλύτερα, γιατί στόχο τη είναι να παίξει ποδόσφαιρο. Παίζει δημιουργικό, ωραίο ποδόσφαιρο, δημιουργεί ευκαιρίε και έρχονται και οι βαθμοί. Όταν γίνεται λοιπόν αυτό το πλέγμα ολόκληρο, ο γάμο είναι απόλυτα επιτυχημένο. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι και να είναι η, ευτυχ... η... η, ομάδα η οποία θα έχει κάνει πάρα πολύ ωραία παρουσία στη Super Link και ολοένα να ανεβαίνει και περισσότερο. Μακάρι, ευχή είναι αυτό. Ο Άρη έκανε μια ήττα η οποία ήταν έξω από τον προγραμματισμό του, αναμφίβολα. Την, αντιμετωπι... την αντιμετώπισε όμω με απόλυτο ρεαλισμό, γιατί διάβασα τι δηλώσει που κάνανε και οι ποδοσφαιριστέ και το μήνυμα που έβγαλε η ΠΑΕ: Ότι είπαμε, κάθε τέλο μια καινούργια αρχή. Έκλεισε αυτό ο φάκελο, χάθηκε ένα παιχνίδι. Ο αγώνα είναι μακρύ, ο δρόμο είναι μακρύ και μακάρι στο τέλο να, να... να φτάσουν στο στόχο στο οποίο έχουν η ΠΑΕ Άρη, οι αναμφίβολα θεωρώ ότι πρέπει να είναι. Η είσοδό του στην πεντάδα, την πρώτη τη Super League του ελληνικού πρωταθλήματο. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι εφικτό, γιατί οι ομάδε, είπαμε, κάτω από τον Μπάο και τον Ολυμπιακό, όλε βράζουν στο ίδιο καζάνι. Αυτή είναι η άποψη εδώ τη βασιλική εκπομπή. Λοιπόν, για ε, να μιλήσουμε λίγο για τον Ηρακλή, ο οποίο απογοήτευσε για μια ακόμη φορά. Πήγε στην δράμα σε ένα γήπεδο άδειο. Με έκανε εντύπωση αυτό. Οι δραμηνοί συνήθω γεμίζουν τα γήπεδα, αλλά είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο και έχασε δια περιπάτου. Με περισσή ευκολία. Από την άλλη πλευρά όμω έμεινε πολύ πίσω φυσικά. Έκανε ζευγάρωση πάλι τι ήττε του μετά από εκείνη την ήττα τη περασμένη εβδομάδα με τον Καραϊσκάκη. Έχασε και από τη δόξα δράμα. Εκείνο όμω που μα κάνει ιδιαίτερη εντύπωση για τον Ηρακλή είναι η ευκολία με την οποία αλλάζει του προπονητέ. Δεν γίνεται έτσι, κύριοι. Δεν γίνεται δηλαδή στι πέντε αγωνιστικέ και στι τέσσερι να μην δίνεται ευκαιρία σε οποιονδήποτε προπονητή, είτε είναι Έλληνα αυτό είτε ξένο. Και μιλάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον Δημήτρη τον Ελευθερόπουλο, ο οποίο δεν γίνεται στα δύο μάτς και στα τρία να βγάζετε την τελική σας απόφαση ότι δεν κάνει. Πρέπει να υπάρχει να διακατέχεστε και από υπομονή. Η υπομονή που είναι χαρακτη, δεν είναι χαρακτηριστικό φυσικά των ελληνικών ομάδων. Δηλαδή ο Ηρακλής τώρα στις πρώτες πόσε είναι οι αγωνιστικές έχει αλλάξει ήδη τρεις-τέσσερις προπονητέ. Ήμαρτων. Μπορεί να το φτιάξει, μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Η απόδοση του φυσικά ήταν τραγική και η νίκη τη δράμα ήταν δίκαιη. Θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στην τέταρτη ομάδα τη Θεσσαλονίκη μα, στον Απόλον Καλαμαριά, ο οποίο έκανε μια μεγάλη νίκη θερίαμβο απέναντι στον Απόλον Λάβησε. Και φυσικά στη Β' Εθνική δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Οδοστρατήρα, το απόλυτο τρένο, το τρένο του χωρί σταματημό, ο Βόλο. Ψάξτε εκεί για τον δεύτερο. Να πάμε λίγο στην Αγγλία και να μιλήσουμε λίγο για τα πρωταθλήματα Σαββα... τη Παρασκευή, Σαββάτου και, και Κυριακή. Στα μεγάλα τα ευρωπαϊκά τα πρωταθλήματα. Αφού πρώτα ευχηθούμε στην Ιωαννίτσα περαστικά, φίλη τη εκπομπή. Χαμό από μηνύματα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Περαστικά λοιπόν η Ιωαννίτσα, ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να βγει πάλι στου στίβου, του αγωνιστικού. Το κορυφαίο θηλυκό τη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια τώρα. Λοιπόν, στην Αγγλία είχαμε το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Manchester United. Ένα ντέρμπι όμω το οποίο έμεινε μόνο στα λόγια. Ήταν ισοπεδοτική η Λίβερπουλ. Η Manchester United ευτύχησε να ισοφαρίσει σε ένα απίστευτο λάθο που έκανε ο τερματοφύλακα των 70 εκατομμυρίων. Έτσι, ο Βραζιλιάνο, ο οποίο δεν τα κατάφερε να πιάσει την μπάλα σε ένα γύρισμα και μπήκε στο παιχνίδι United με ένα γκολ του Λίνγκα, αυτή σοφάρισε. Μαγική εικόνα και αυτό φυσικά είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η Λίβερπουλ ήταν ισοπεδοτική. Έγινε μια σωστή αλλαγή του Σακύρη και κέρδισε με 3-1. Η που έχει 45 βαθμού και είναι στην πρώτη θέση στην Αγγλία. σω το όνειρο πολλών οπαδών τη, και ένα από αυτού είμαι και εγώ, έτσι να γίνει φέτο πραγματικότητα. Όμω είναι πάρα μα πάρα πάρα πολύ δύσκολο με την έννοια ότι η δεύτερη σίτη των 44 βαθμών, παίζοντα πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε ένα παιχνίδι με την Εύρεπτον, κέρδισε 3-1, είναι μία ανάσα πίσω στου 44 βαθμού. Αναμφίβολα, αυτέ οι δύο ομάδε θα κυνηγήσουν το πρωτάθλημα φέτο. Η Premier League, όποιο αντικειμενικό παρατηρητή και δει όλα τα πρωταθλήματα, αναμφίβολα θα καταλήξει ότι αυτό είναι το, το πρωτάθλημα στο οποίο μπορεί να γίνουν μεγάλε διαφορέ, μεγάλη ουσία στα μάτ με την έννοια ότι ο τελευταίο μπορεί να κερδίσει τον πρώτο εύκολα. Υπάρχει, υπάρχει απίστευτο ρυθμό σε όλα τα παιχνίδια και είναι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και άξιο να καθόμαστε να το κοιτάμε όλοι να το απολαμβάνουμε. Η Tottenham έκανε ένα γκολ στο 92 με τον Έριξεν και κατάφερε να κερδίσει και να φτάσει στους 39 βαθμούς. Ενώ η Τσέλσι στους 37 κέρδισε χθε μέσα στην Πράιτον με ένα 2 πιο εύκολα από τη μαρτυρά το τελικό σκορ. Η Arsenal έκανε τα από τη Southampton με 3-2. Ένα μάτς το οποίο ήταν μαγική εικόνα με την έννοια ότι όχι ότι έπρεπε η Arsenal να κερδίσει, αλλά εκεί που περίμενε όλα τα γκολ μπαίνανε κόντρα στο ρυθμό του αγώνα. Έπαιζε πάρα πολύ καλά η Άρσεννα, έβαζε γκολ τη Σαουθάμπτον. Έπαιζε πάρα πολύ καλά η Σαουθάμπτον, συνέχεια έβαζε γκολ η αρσεννα τελο Τέλο πάντων, 3-2 έγραψε το ταμπλό και αυτό είναι. Η Manchester United έχει κάνει νέο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία τη, από το 90-91 έχει να γίνει αυτό. Βρίσκεται έκτη στου 26 βαθμού, δηλαδή είναι 19 βαθμού πίσω από την κορυφή. Κύριε Μωρίνιο, ντροπή και έσχο σε σχέση τα λεφτά τα οποία έχουν δαπανηθεί σε αυτή την ομάδα παίρνοντα ποδοσφαιριστέ τεράστιου να την έχετε σε τόσο χαμηλή θέση τη Manchester United. Έτσι. Θα το παρακολουθούμε φυσικά σταθερά αυτό το πρωτάθλημα. Στη Γαλλία είχαμε τα γυλαίκα και τα πουλόβερ και, τους, και τα σωσίδια. Συνεχώ επεισόδια, άλλα μα γίνονται, άλλα δεν γίνονται. Αλλά ένα πρωτάθλημα στο οποίο είναι τελειωμένο, το έχουμε πει. Έτσι. Είναι αηδία φυσικά να γίνονται αυτέ οι εκδηλώσει συνέχεια ε, στους στου δρόμου του Παρισιού μια χώρα η οποία γέννησε το γαλλικό διαφωτισμό και τόσε τόσε άλλε αξίε. Έτσι να υπάρχουν αυτά τα, τα γεγονότα τα οποία μόνο δεν τιμούν αναμφίβολα την Παριζιάνη, την ε, γαλλική πρωτεύουσα. Λοιπόν, η Παρή στου 44 βαθμού, η Λίλ στου 34, η οποία έκανε χθε διπλό, και η Λιόν στου 31. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι τελειωμένο πριν καν αρχίσει. Τα λεφτά κάνουν την ισοπεδωτική διαφορά και η Παρί τα έχει στον έπακρο βαθμό. Μάλιστα έχει τόσα πολλά που τη κάνουν βάρο και τα πετάει. Υπάρχει άφθονο χαρτί, το οποίο δεν είναι υγεία εκεί. Ό,τι θέλει το παίρνει. Για όλα τα άλλα υπάρχει η Mastercard. Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή μα σήμερα, στη βασιλική εκπομπή. Πάντοτε μας αγκαλιάζει η Goldbet. GoldBet Η οποία νόμιμα, υπεύθυνα, σίγουρα, ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να πληρώσει οποιονδήποτε μάγο καινούργιο εμφανιστή με 10, με 15, με 20 ευρώ να βγάλει ένα στρίχημα 10.000, 12 ή 15. Ή του επαγγελματίε παίκτε οι οποίοι βλέπουν και εστιάζουν παράδειγμα πάνω στο Liverpool Manchester United και στο 161, βάζουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι, μηνιάτικο ολόκληρο και παίρνουν άλλο ένα μηνιάτικο ή ένα μισό, ανάλογα το ποσοστό του κάθε μάτς. Φυσικά η Goldbet δεν έχει μόνο τα ποδόσφαιρα, έτσι, και τα, έχει και τα μπάσκετ, έχουμε και βόλεϊ και κοινοδρομίες και ποιος θα ξυπνήσει πρώτος και ποιος θα κοιμηθεί πρώτος, ό,τι θέλετε. Στοιχηματισμός να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Και είναι το πιο ουσιαστικό από όλα ότι παίρνουν την δουλειά τους πέρα από τις διαστημικές αποδόσεις που έχουν στην Goldbet στα σοβαρά. Γιατί το στοίχημα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι μπορεί κάποιο να καταστραφεί έτσι, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εάν δεν έχει μέτρο. Εδώ πρέπει να κυριαρχεί το παν μέτρων άριστον. Οι, αρχαία, οι αρχές, αυτά, αρχαία αυτά αποφθέγματα, τα οποία πρέπει να μας διέπουν πάντα στη ζωή μας. να πούμε πριν πάμε σε ένα άλλο πρωτάθλημα, από τα μεγάλα αυτά της Ευρώπης, να ευχηθούμε στον Σουμάχερ, και μιλάω για τον Σουμάχερ αυτόν τον για 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Τη της Φόρμουλα 1, ο οποίος μαθαίνουμε από πηγές που μακάρι να είναι αληθινές, ότι σηκώθηκε από το κρεβάτι μετά από πέντε χρόνια που βασανίζεται από τεράστιο ατύχημα που είχε με ταχύτητα. Φαντάστε το τι είναι η ζωή. Ο Σουμάχερ έτρεχε με τη Φόρμουλα 1 με ταχύτητε ελιγκιώδη, με πάνω από 300 χιλιόμετρα, με πόσο πηγαίνουν τα αυτοκίνητα. Και έπαθε τη ζημιά ο άνθρωπο με το σκι, με, πηγαίνοντα με, με μηδέν. Με μηδέν, κανονικά. Είναι αυτά που λέμε. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνο. Ευχέ λοιπόν, μακάρι ο Μίκαλο Σουμάχερ, αυτή η τεράστια προσωπικότητα, έτσι, να γίνει σιγά σιγά καλά και να επανέλθει σε μια φυσιολογική ζωή. Γιατί είναι μόλι 48-49 ετών, κάπου εκεί είναι. Παραπάνω δεν νομίζω να είναι. Λοιπόν, να πάμε στο γερμανικό το πρωτάθλημα, αφού κάναμε μια γλυκιά παρένθεση και μιλήσαμε για τον Σουμάχερ. Όπου εκεί η Ντόρκμουντ φιγουράρει στην πρώτη θέση τη βαχολογία με 39 βαθμού, κέρδισε με 3-1. Η Gladbach είναι στη δεύτερη θέση με 30 βαθμούς φεύγοντας 0-0 μέσα στο Hoffenheim. Έτσι και θα πούμε για αυτό το παιχνίδι. Σε αυτά τα μάτς κύριοι και κυρίες που μας ακούτε μπαίνανε 8 γκολ, κάτι 5-3, κάτι 4-2, 6 γκολ δηλαδή, κάτι 3-3, απίστευτα σκορ. Και χθε, και το Σάββατο παίζοντα. 90 αγωνιστικά λεπτά σύντις καθυστερήσεις με ευκαιρίες απίστευτες εκατέρωθεν η μπάλα αρνιόταν πεισματικά να μπει στο πλεκτό. Οπότε έμεινε το 0-0. Είπαμε γι' αυτό είναι ο βασιλιά όλων των αγώνων, όλων των πάντων. Έτσι, είναι το ποδόσφαιρο. Δεν συγκρίνεται με κανένα άθλημα. Βασιλιά λοιπόν των αθλημάτων. Και Gladbach Hoffenheim, στο 0-0. Η Μπάγεν πέρασε διαπεριπάτημα από τον Όβερο, έβαζε γκολ όποτε ό,τι ήθελε, καταβούληση. Και η λειψεία στου 28 βαθμού χθε έκανε μία νίκη. Έτσι, και αυτή είναι η πρώτη τετράδα του γερμανικού πρωταθλήματος της Bundesliga. Μάλιστα. Στην Ισπανία. Στην Ισπανία η Μπαρτσελώνα των 34 βαθμών και του Λιονέλ Μέση. Πάλι χθε μας ξεκούρασε τα μάτια, χθε το βράδυ. Ένας γίγαντας κανονικός, πέρα ότι είναι ο Κοντούλης. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος γλύκισμα, ο θεός των θεών, ο μάγος των μάγων, που δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλον αθλητή στο ποδόσφαιρο σω έχει τρελαθεί, έχει συλληνιαστεί τώρα, επειδή βγήκε για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Δεν ήταν πρώτο ή δεύτερο όπω την τελευταία δεκαετία γινόταν κορυφαίο παίκτη του πλανήτη, είτε αυτό είτε ο Κριστιανό Ρονάλτο. Βγήκε πέμπτο και έχει βαλθεί να αποδείξει σε όλου πια τα δεδομένα. Έτσι, ότι αυτό είναι ο παίκτη ο οποίο εδώ και 13 χρόνια κοσμεί τα γήπεδα τη Ευρώπη, φοράει σταθερά τη φανέλα τη Μπαρσελώνα, και αυτή η διάρκεια που διέπει αυτόν τον ποδοσφαιριστή πραγματικά είναι κάτι εξωπραγματικό. Όταν θα σταματήσει το ποδόσφαιρο ο Μέση, τότε θα καταλάβουμε όλοι γιατί παίκτη μιλούσαμε και μιλάμε συνέχεια. Και πολύ λίγα λέμε γι' αυτόν. Χθε έκανε τρία γκολ, τα οποία τα βλέπει και νομίζει ότι παίζει στη γειτονιά του, τόσο απλότητα, τόσο ουσία, έτσι, και έδωσε και δύο ασιστ. Παίζοντα ένα ποδόσφαιρο μαγικό, ποιητικό, θα τον, ζου, θα τον ζήλευαν ο σεφέρη. Και ο Ελίτη, οι δύο αυτοί οι νομπελίστε, οι Έλληνε, και οι δύο θα τον ζήλευαν. Δεν υπάρχει, ο άνθρωπο είναι απολαυστικό. Η Ατλέτικο Μαδρίτη έκανε μια νίκη με 2-3 μέσα στη Βαγιαδολίδα, έκανε τα εύκολα δύσκολα, αυτέ του 31 βαθμού. Ενώ προηγήθηκε με 0-2, η Βαγιαδολίδα ισοφάρισε σε 2-2 και μπορούσε και να το γυρίσει το παιχνίδι. Κοιτάξτε, τώρα τι είναι για να λέμε και τα, τα, τα στοιχηματικά. Στο 0-2 η ανατροπή τη Βαγιατολίδ πλήρωνε 101 όποιο είδε το ματ θα πει ότι ήταν κάτι πάρα πολύ εφικτό να γίνει. Η Ατλέτικο Μαδρίτη δεν πήθη. Δεν πήθη. Η Ρεάλ είναι στου 29 βαθμού, κάνοντα μία ακόμα νίκη με το Σολάρι. Δύσκολη νίκη, αλλά τα κατάφερε τελικά. Και κέρδισε. Και η Μπέτη, που είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματο, πήγε και έκανε ένα διπλό στην Εσπανιόλ μέσα. Ένα-ένα πήγαινε το ματ, αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο με ένα εκπληκτικό φάουλ του Τέγετ και... 1-3 μετά στο 91, έφτασε στου 25 βαθμού. Η Μπέτη είναι αναμφίβολα η ευχάριστη έκκληση του Ισπανικού πρωταθλήματο. Πάρα πολύ καλή ομάδα, με ταχύτητα, με σκέψη δημιουργική, παίζοντα από τα άκρα, παίζοντα από, από τον άξονα. Δημιουργία, αμήνεται ωραία. Και τα συγχαρητήριά μα για μια ακόμη φορά στον Χωακίμ. Αυτή την πεκτούρα που στα 38 του χρόνια έτσι, παίζει σαν να είναι πραγματικά έφηβο. Στην Ιταλία είχαμε το ντέβι του Τωρίνο η φτωχή με τους πλούσιους, έτσι, η Γιουβέντους με την Τωρίνο. Η Γιουβέντους έκανε άλλη μια νίκη με ένα πέναλτι του Κριστιανού του Ρονάλτο, ο οποίος έκανε μια άσεμνη πραγματικά πράξη μετά τον γκολ την επιτυχία που έκανε, όχι πράξη ακριβώς χειρονομία, πήγε πάνω από τον τερματοφύλακα τη Τωρίνο, έτσι, με απειλητικέ σε εισαγωγικά διαθέσει, πουλώντα τον τρέλα και ηρωνία. Έτσι, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα από τόσο μεγάλο ποδοσφαιριστή που αναμφίβολα είναι. Στο τέλο όμω μάθαμε ότι ζήτησε συγγνώμη για την κυριολεκσία, την απρεπή συμπεριφορά του. Η Νάπολη, η Γιουβέντο λοιπόν έχει 46 βαθμού. Η Νάπολη έκλεψε το ματ στο 88 και πήγε στου 38. Έκανε το 0-1. Inter 32 και η Μίλαν στου 26 βαθμού. Ένα πρωτάθλημα και αυτό τελειωμένο, λογικά, βαθμολογικά είναι χαοτική η διαφορά. Που έχει η Juventus και σαν ομάδα ε, από τι υπόλοιπε. Πριν μιλήσουμε για το ελληνικό το πρωτάθλημα, έτσι, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να πιούμε ένα νεράκι, αφού πρώτα κυνηγήσω ανελέητα αυτού που με αφήσανε μόνο σήμερα εδώ. Σταύρο, αυτό είναι η πρώτη και τελευταία φορά που μένω μόνο. Τα φιλιά μου, προχωράμε. Διάλειμμα. Επανερχόμαστε λοιπόν, είδατε την κοψό διαλυματάκι, γλυκό, να μιλήσουμε λίγο για στίχημα και για γκολμπετ με διαστημικέ αποδόσει και σήμερα σα υποδέχεται στην αγκαλιά τη. Σήμερα περιορισμένε οι επιλογέ που έχουμε. Είναι τρία τα μάτ και σε αυτά πάνω θα εστιάσουμε και εκεί πέρα πάνω θα κινηθούμε λοιπόν. Λεβαδιακό Πάουξ στι 7.30. Η άποψη δική μου, η προσωπική, είναι η ημίχρονο διπλό τελικό. Γιατί ο Πάοκ, η Λιβαδιά είναι στο 7,54 ποσοστό, 3,77 το χ και 1,51 το απλό διπλό. Η άποψη δική μου είναι ότι ο Πάοκ δεν θα μπορέσει να προηγηθεί στο ημίχρονο και στο δεύτερο θα καταφέρει να ανοίξει την άμυνα τη Λιβαδιά. Χ ή διπλό τελικό και 3,60. Μακάρι να το χάσω 10 φορέ το στοίχημα και ο Πάοκ να προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο και από το πρώτο δεκάλεπτο να κάνει μια εμφάνιση ανάλογα με την Πάτε Μπορίσοφ και να είναι 03 στο 15. Εδώ εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Χ ημίχρονο λοιπόν, διπλό τελικό εγώ. Στη συνέχεια στι 10 η ώρα παίζει η Αλαβέ με την Ατλέτικο Μπιλμπάο. Η Αλαβέ, μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και είναι στι πολύ ψηλέ θέσει τη βαθμολογία. Αλαβέ, άσο και 2,27. Ωραίο σημείο, γλυκό. Βάλτε το, πατήστε το με σαλάτα. Βάλτε και πατάτε την κανιτέ και μια ωραία μπερζόλα Έτσι, μοσχαρίσια ή μια κόμπε. Έτσι. Και καθώ τότε, το βραδινό σα, απολαμβάνετε και το μάτ στο Κοσμοτέ. Στι 9.30 Αταλάντα Λάτσιο. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έτσι. Αταλάντα, μια ομάδα επιθετική. Μια Λάτσιο η οποία φέτο δεν είναι όπω πέρσι. Παίζει όμω και αυτή καλό ποδόσφαιρο και εδώ μπορούμε να κινηθούμε εύκολα στο goal goal. Goal goal και 1.90, αλλά δες άσο και πάω χιμίχρονο διπλό τελικό. Βάλτε από 2 ευρώ μέχρι 2.000 ευρώ. Σε εσά είναι στη διακριτική σας ευχαίρεια να κάνετε ό,τι θέλετε. Να μιλήσουμε λίγο τώρα, να επανέλθουμε για ελληνικό πρωτάθλημα, να πούμε λίγο τι βαθμολογία και τι προσδοκούμε σήμερα να γίνει ξανά. Λοιπόν, ο Πάοκ σήμερα που μιλάμε, αυτή την ώρα, έχει 35 βαθμούς και 22-5 γκολ. Στι 13 λοιπόν αυτέ αγωνιστικέ που έχουν περάσει έχει 12 νίκε και μία ισοπαλία. Σε γενικέ γραμμέ έχουμε πει ότι δεν παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, ο σκοπό όμω αγιάζει τα μέσα και θα παίξουμε και καλό ποδόσφαιρο. Στόχο σημερινό να αποκτήσουμε άλλου τρει βαθμού, να πάμε στου 38 και ο Ολυμπιακό που έχει 30 να έχει από εμά μία διαφορά ασφαλεία, θα την έλεγα εγώ, των 8 βαθμών. Ο Ατρόμητο έχει μείνει στου 28 βαθμού. Ένα Ατρόμητο ο οποίο στάθηκε πάρα πολύ καλά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ήταν εξαιρετικά άτυχο. Είχε δύο δοκάρια. Ένα με το φάουλ του Γιανούλη στο δεξί δοκάρι του Διούδη. Στη συνέχεια είχε μια κλασική ευκαιρία. Πώ να την πούμε αλλιώ, μεγαλύτερη ευκαιρία από αυτή δεν γίνεται. Εκτέλεση πέναλτη ανεπιτυχή από τον Ευθύνη τον Κουλούρη, ο οποίο πλάσαρε στο αριστερό χέρι του Διούδη, διάβασε τη φάση καλά ο Σοκράτη και, μπλοκ, και απέκαψε την μπάλα στα τρία μέτρα και μετά στη συνέχεια πήγε και την μπλόκαρε. Μπράβο το Διούδη, ο οποίο διανύει εξαιρετική χρονιά. Και στο 92 όμω μπορούσαν να αλλάξουν όλα. Όταν το πλασέ του Μπουζούλα πήγε στο δοκάρι. Στη συμβολή των δοκαριών. Εκεί θα ήταν όλα αλλιώ, γιατί πάρα πολλοί παίκτε του στοιχήματο, εγώ με γεννήκαμε αποδέκτη διαφόρων που κλαίνουν, πανηγυρίζουν. Αυτή είναι η δουλειά μα λοιπόν. Και με λένε με το 1-1 παίρναμε πάρα πολλά χρήματα σαν σκορ, οι άλλοι βγάζανε το goal goal, οι άλλοι βγάζανε την ισοπαλία. Βλέπετε πόσο κοντά είναι η τύχη, έτσι, η επιτυχία από την αποτυχία. Τόσο, μια ανάσα, όσο αυτό που σκέφτεστε, μια ανάσα είναι. Και θα ήταν όλα αλλιώ χαρακτηριστική ατάκα η οποία πρέπει να σας διέπει στη ζωή σας. Λοιπόν, η ΑΕΚ άφησε, δεν άφησε θα έλεγα μάλλον καλύτερα, βρήκε ένα βαθμό στο Αλκαζάρ, αυτό είναι το πιο σωστό, γιατί βλέποντα το μάτι και τι φάσει, δεν είδα όλο το μάτι το 90 λεπτό, είδα μόνο τα highlight. Είδα μια Λάρισα η οποία να χάνει τρει καυγαλέ ευκαιρίε. Ένα σουτ του. Πώ το λένε το παιδί, που έπαιζε και στον Άρη, να κολλάει αυτή τη στιγμή το όνομά του, δεν το θυμάμαι, του Μπαρκάν. Του Μπαρκάν. Και σε άλλε ομάδε έχει παίξει και στη Βέρεια και στην Καλονή, και στον Πανιόνιο. Τέλο πάντων, το αγωνίζεται με τα χρώματα τη Λάρισα. Ένα σουτ το οποίο πήγε ξεστά out και στο 92 η μεγαλύτερη ευκαιρία όλων σε ένα ε, με εξοδετερωμένο τον Μπάρκα, ο οποίο βγήκε και έκανε μια επιτυχία έξοδο. Έγινε ένα πλασέ στην άδεια αιστεία και πάνω στη γραμμή σταμάτησε, σταμάτησε την μπάλα. Ένα μέτρο πρέπει να κουμπίσει τα δίθια και κάνει η λάρισα ένα θρίαμβο. Είχαμε φυσικά πάλι τη γνωστή ανακοίνωση του Αλέξη του Κούγια, έτσι, ο οποίο είναι αναμφίβολα ένα εκ των κορυφαίων ποινικολόγων, αλλά κάτι παθαίνει, σε ε, στη λάρισα. Πρέπει να πει κάτι, μόλι τελειώσει τα μάτια, πριν από αυτά, μετά από αυτά, θέλει να είναι φυσικά ο κεντρικό πρωταγωνιστή. Μίλησε πάλι για τον άθλιο αγωνιστικό χώρο τη λάρισα, ε, ζητώντα συγγνώμη γι' αυτό. Ε, αναφέρθηκε μετά στα λεφτά τα οποία έχει δώσει στον πιλαδάκι για να, για να, για να μπορέσει να παίζει Λάρισα στο ΕΛ Αρίνα, δίνοντα 2 εκατομμύρια ευρώ περίπου όλα αυτά τα χρόνια που υπενικιάζει το γήπεδο, δηλαδή στα 3 χρόνια, 2015 νομίζω πήγε ο Κούγια στη Λάρισα, αγοράζοντα την ομάδα τότε από τον Πλεξίδα. Είχε πάρει το 90% των μετοχών. Ένα άνθρωπος ο οποίος, ε, εγώ έχω χάσει το λογαριασμό με πόσε ομάδες έχει εμπλακεί. Και τι καρδιά είναι αυτή! Μαρουλιού, τόσε αγάπε πολλέ. Δηλαδή, από πού να ξεκινήσουμε: από την Πετρούπολη που ήταν όταν μεγάλωσε, μετά πέρασε από ΑΕΚ. Διοικητικά πέρασε από Ηρακλή, πέρασε από Παναχαϊκή, πέρασε από Γιάννενα, κατέληξε στη Λάρισα. Και ακόμα ο χρόνο δεν έχει τελειώσει. Προχωράει. Να ξεκινησουμε απο τον πετρουπολη που ηταν οταν μεγαλωσε μετα περασε απο αεκ διοικητικα περασε απο ηρακλη περασε απο λοιπόν και με τη Λάρισα. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μα στον Απόλο ο οποίο, αν και εξεγραμμένο από όλου από το χάρτη και με δύο βαθμού στο βαθμ, στον βυθό τη βαθμολογία, ε, βρήκε μια. Θέλει να φτιάξει το τούνελ. Δεν έχει ακόμα για να βγει. Είπαμε φω. Δεν υπάρχει. Θέλει να φτιάξει το τούνελ. Έφτασε στου 5 βαθμού και πάει για να κάνει το 8ο θαύμα. Κάτι το οποίο εγώ δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρει στο τέλο τη διαδρομή ο Απόλο Μίμνη. Η λιβαδιά σήμερα λοιπόν. Πρέπει να εστιάσουμε λίγο, κανένα τρίλεπτο να μιλήσουμε για αυτό το μάτ. Δεν θα είναι εύκολο αντίπαλο για τον Μπάουκ. Θα είναι σκληρό καρύδι. Θα καταθέσει ψυχή. Έχει 8 βαθμού. Έτσι ψάχνεται πάρα πολύ. Κάθε χρόνο η λιβαδιά το πολεμάει για να σωθεί δίνει αγώνα έτσι. και φυσικά εμάς ο στόχος μας θα είναι να ψάξει να βρει τους βαθμούς στη Λιβαδιά σε άλλο παιχνίδι και όχι σε αυτό. Σε αυτό πρέπει να περάσουμε εμείς για να πάμε στους 38 βαθμούς. Ωραία. Πρέπει λίγο να μιλήσουμε και για το ΣΚΑΙ, για τη βοβιστική επίθεση η οποία δέχτηκε χθε τα ξημερώματα. Δύο παρατέταρτο άγνωστο τοποθέτησαν εκρητικό μηχανισμό. Έτσι, ενώ λέμε για τα ποδόσφαιρα και για τα ωραία πράγματα τη ζωή, για τον Μπάου και τον Άβη, για τον Ολυμπιακό, για τι για αυτές τις ομάδες, κυρίως και για τον ΠΑΧ φυσικά, έτσι, πρέπει να καταδικαστεί αυτή η ενέργεια, απερίφαστα, από όλους και από, από τους πάντες. Δεν γίνεται στην Ελλάδα του 2018, έτσι στην Ελλάδα του πολιτισμού, να έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Προσβάλλουν πρώτα απ' όλα τη δημοκρατία μας. Αυτό ήταν έτσι μια παρένθεση, η οποία ήθελα να ανοίξω και ήθελα να αναφευτώ σε αυτό. Να μιλήσουμε τώρα ε, για τα πρωταθλήματα, όπως είπαμε, της Ευρώπης, Τη της Αγγλίας εκεί όπου η Λίβερπουλ θέλουμε να ξεγυρίσουμε και πάλι να πούμε ότι παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο η Liverpool. είναι εκρηκτική βγάζει πολύ ενέργεια έχει κάνει εξαιρετική επιτυχία και στις μεταγραφές της έρχεται από τον πάγκο ο Σακύρη έτσι, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός, οπουδήποτε αλλού να ήταν, θα ήταν πρωταγωνιστής, δέχτηκε να παίξει έναν δεύτερο ρόλο στη Λίβερπουλ, ήξερε ότι θα είναι αλλαγή, γιατί αυτή η τριπλέτα μπροστά με Μανέ, Φιμίνιο και Σαλάχ δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ, όμως έρχεται από τον πάγκο, και το κάνει το παιχνίδι ανάκατα. Το κάνει ανάστα. Παίρνει την μπάλα, μπουκάρει μέσα, πασάρει. Το ε, τον βλέπει ότι παίρνει την μπάλα και όλοι προσδοκούν κάτι να γίνει από αυτόν. Ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή αυτό. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ο Πάοκ τώρα. Ο Πάοκ μετά από αυτήν. Να επανερχόμαστε λίγο πάλι στον Πάοκ. Ο Πάοκ μετά από αυτήν το σκαμπίλι το οποίο φάγαμε την Πέμπτη από την Μπάτε Μπορίσοφ. Από ένα παιχνίδι στο οποίο ο Πάοκ έπρεπε να πάρει πολύ περισσότερα και πήρε το απολύτω τίποτα. Έτσι, γελιοποιηθήκαμε έτσι χάσαμε, είπαμε ο πίκρα και απογοήτευση αυτό το παιχνίδι, κλείσαμε όμως το φάκελο, δεν πρέπει να αλλάζει τη φιλοσοφία του σε μία μέρα, σε δύο μέρες. Δηλαδή πρέπει ο Πάκου να έχει όπως πάει με αυτόν τον πρόεδρο όνειρο που έτυχε να έχουμε στη, στον προοδικό θόκο, έναν άνθρωπο που έχει δαπανίσει εκατο, ε, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς και πρέπει να τον δίνουμε μόνο χαμόγελα. Το να το δίνουμε πληθυντικό ευγενία και από τον κόσμο πρέπει να εισπράττει την επιβεβαίωση 100% το χρειάζεται αυτό οποιοδήποτε και το καταλαβαίνει σε οποιαδήποτε έκφαση τη ζωή του. Έτσι, και οι ποδοσφαιριστέ σήμερα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουν δώρο στου εαυτού του και σε αυτόν. Αυτό το ποτάθλημα δεν πρέπει να ξεφύγει με τίποτα. Πρέπει σε κάθε εισπνοή και εκπνοή των παικνών να σκέφτονται αυτό και τίποτα άλλο. Φυσικά, η προσωπική μα βούληση θα ήταν και θέληση ο Πάοκ να περνούσε και στην Ευρώπη και στην Ευρώπη. Μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Τέλο πάντων, δεν πρέπει να κλαίμε ποτέ πάνω από το χειμένο γάλα. Κοιτάμε λοιπόν μπροστά. Ευελπιστούμε λοιπόν στη λιβαδιά σήμερα ο Πάουκ να προσθέσει άλλου τρει βαθμού στο σακουλάκι. Γιατί πραγματικά οι βαθμοί οι οποίοι έχουμε τώρα στο πρωτάθλημα είναι εκπληκτικοί. Να συνεχίσουμε έτσι, να κάνουμε δικά μα ρεκόρ. Να τα φτιάξουμε. Έχουμε τη δυνατότητα. Λοιπόν, ε, ο σχεδιασμό τη ομάδο Πρέπει να είναι οργανωμένο και σωστό και όχι πριν από το παιχνίδι να λέμε ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο ένα παίκτη, μια πινελιά να βάλουμε στην ομάδα και να προχωρήσουμε και μετά το 1-3 με τι πέμπτη, ότι χρειαζόμαστε τέσσερι παίκτε να μπουν αμέσω στην ομάδα και να αρχίσει αυτό ο μηδενισμό. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Είπαμε, παν μέτρων άριστον. Όλα βρίσκονται κάπου στη μέση. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Ούτε ο Πάοκ θέλει πέντε καινούριου παίκτε για την 11 ούτε δεν θέλει κανέναν. Χρειάζεται αυτοί που ξέρουν εκεί και έχουν τα ενία του συλλόγου, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και όχι μόνο από τους ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και από, άλλες, ε, και από άλλες χώρες ποδοσφαιριστές καλοί, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην ομάδα. Να μιλήσουμε λίγο ξανά, ε, να πούμε για Τσέλσι η οποία Τσέλσι βλέπετε ενώ είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά με το Σάρι και όλοι είχαν προσδοκίε και, και, και τώρα είναι τέταρτη, βρίσκεται με 37 βαθμού, είναι ήδη 8 βαθμού πίσω από την κορυφή. Και όλα αυτά τα λέω γιατί δεν είναι τόσο εύκολα να φτιαχτούν ομάδε και να αλλάχτούν τρόποι και φιλοσοφίε ετών. Είδατε, ο Ολυμπιακό φέτο, έτσι φεύγουμε από την Τσέλσι και πάμε στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακό είναι μια ομάδα καινούργια εντελώ. Πήρε 19-20 ποδοσφαιριστέ, πόσου πήρε το καλοκαίρι. Και αυτό ο Μάρτερ προσπαθεί να κάνει μια καλή ομάδα και να παρουσιάσει ένα καλό σύνολο. Το βλέπουμε τον Ολυμπιακό ότι δημιουργεί. Είναι ο αντίπαλο μα, ο κεντρικό. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ καλά στο μυαλό μα και δεν θα παραδώσει τα όπλα για κανένα λόγο. Θα πολεμήσει στο θάνατο. Έτσι, πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Εμεί είμαστε, είπαμε, εκπομπή ανοιχτή και θα τα λέμε αυτά πάντοτε. Είναι ο Κώστα ο Φορτούνη, ο οποίο παίρνει την ομάδα και τη σέρνει στι πλάτε του. Εκπληκτικό ποδοσφαιριστή με την έννοια ότι και θα πάρει και θα δημιουργήσει και θα σκοράρει και θα μαρκάρει πολύ σύνθετο. Καλό ποδοσφαιριστή, μακάρι να κάνει μεταγραφή και να φύγει να έχει ένα όπλο λιγότερο Ολυμπιακό στη φαρέτρα του. Λοιπόν. Ωραία μουσικούλα, ωραία ήταν αυτό το χαλί. Να πιούμε και λίγο νεράκι, να πιούμε και λίγο καφεδάκι. Γιατί μόνοι μα ούτε οι τρελοί στα τρελοκομεία του βάζουν και έναν ακόμα δίπλα να ανταλλάσσουν απόψει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακό κλειβάθηκε με δυναμό κυρεύου για του 32. Και στην ΑΕΚ τώρα, να μιλήσουμε για την ΑΕΚ, η οποία η χάρτη αυτή η πρωταθλήτρια, ε, είναι έτοιμη να διώξει το Μαρίνο τον Οζουνίδη, ο οποίο τελικά δεν κατάφερε να πάει εκεί που ήθελε ο πρόεδρο και η οπαδή την ομάδα, την έχει αφήσει στάσιμη. Εμεί εδώ πέρα είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό, να αφήσουν του προπονητές να κάνουν το έργο του. Μην του κορύνουν στου δύο και στου τρει μήνε. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είπαμε να φτάσουμε στο άλλο άκρο. Η Οσέρ είχε τον Κιρού 40 χρόνια στον πάγκο τη. Και ο Όφη ε, αλλά 20 χρόνια, ε, το συγχωρημένο, το καταπληκτικό αυτόν προπονητή που πέρασε και μετά από την ΆΕΚΑ για ένα χρόνο, ε, τον, είχε τόσο καιρό, τον είχε τόσο καιρό. Και όμως εδώ στην Ελλάδα, όλο βιαζόμαστε, όλα πρέπει να γίνουν σε μία μέρα. Σε μία μέρα λοιπόν δεν γίνεται τίποτα. Και ο Θεό ο ίδιο όταν πήγε στο ναό του Σολομόντα και είπε να τον διαλύσετε, θα τα πετάξουμε εδώ πέρα έξω όλα ο Χριστό και να το φτιάξουμε καινούργιο σε τρει μέρε. Δεν εννοούσε τρει μέρε εννοώ, ήταν εισαγωγικά το τρει μέρε. Εννοούσε σε εύλογο χρονικό διάστημα σε μεγάλο χρόνο. ο Άρη, να πάμε λίγο στο μπάσκετ του Άρη, έκδιωξε τον Βαγγέλη τον Αγγέλου, λύθηκε εκείνη η συνενέση, η συνεργασία του και θα οδεύσει για άλλε πολιτείε. Ένα Άρη, ο οποίο εγώ άσχετα που είμαι στο αντίπαλο στο αδόπεδο, θλίβομαι πραγματικά να το βλέπω να άγεται και να φέρεται έτσι μπασκετικά. Αλλιώ τον είχαμε συνηθίσει μέσα στο μυαλό μα. Δεν μπορεί τώρα ο Παπαμηθέα Δεσμότη και ο Ιαλισσό Ρόδου και ο Ήφεστο να κερδίζουν τον Άρη σαν να μην υπάρχει, να μην το βλέπουν, να μην το βλέπουν στιγματικέ και να τον υπερσωπεδώνουν τόσο πολύ δίνοντά του κάτι ποσοστά, σαν να είναι το Δαφνί. Ένα 36, το να χάσει ο Άρη, τον Άσο δηλαδή. Εμεί τα είχαμε μάθει, αλλιώ μεγαλώσαμε διαφορετικά. Να πούμε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ χθε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο δεν καταφέρω να το διεκδικήσουμε ποτέ. Είναι χαοτική η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Ανώτερο ο Παναθηναϊκός στα πάντα και κέρδισε δικαιώτα μέσα στο παλατάκι. Στο MBA γίνεται ο χαμό. Αυτοί το αποσπέζουν μπάσκετ εκεί πέρα. Μέσα σε 24 ώρε κάνουν ταξίδια με τα αεροπλάνα, 6 ώρε, 7 και πάνε από τη μία πολιτεία στην άλλη και παίζουν. Τώρα φυσικά μην φανταστείτε ότι τα 6 ώρα αυτά τα ταξίδια με τα αεροπλάνα στην Αμερική τα κάνουν σε καμία θέση οικονομική. Δηλαδή ο Λεμπρόν Τζέιμ δεν μπορεί να βάλει τα ποδαράκια του αυτά που δεν τελειώνουν ποτέ ε, σε, και να στριμώχνουν ο ένα δίπλα στον άλλον. Τα μέσα φανταστείτε ότι τα, τα αεροπλάνα, οι θέσει των παικτών εκεί ε, είναι Σαν να ξαπλώνουν τρει βασιλιάδε έναν. Έτσι είναι ο χώρο για τον καθένα. Ξαπλώνουν και ξεκουράζονται και περνάνε τεράστια. Απλώνουν τα ποδαράκια του, τα τελείωτα και είναι Αλλά παίζουν κάθε μέρα ανελαίητα. Ο δικό μα τότε το κούμπο βγάζει σταθερά. Ο άνθρωπο θα γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του NBA. Το Γιάννη θα δονεί την ατμόσφαιρα για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, αφού μόλι είναι 24 ετών σήμερα που μιλάμε. Ο Ντόντζη αυτό ο Σλοβαίνο θα βγει και πάλι στα 19 του τώρα και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δώστε μου την μπάλα, κατεβάζει του άλλου τους παίκτε του NBA μόνο για βόλτα κάτω. Την παίρνει και σου τάβει και τελειώνει μόνο τι προσπάθειε. Απίστευτο αυτό στα 19 του να έχει τέτοιο μπασκετικό θράσο. Γιατί χωρί θράσο δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή σου. Δεν θέλει μόνο θάρρο, θέλει και θράσο. Ο συνδυασμό αυτό θα είναι εκρηκτικό. Στέλνουν εντωμεταξύ συνεχώ μηνύματα, εδώ γίνεται πόλεμο. Εγώ, αν κάτσω, επειδή να διαβάσω αυτά τα μηνύματα εδώ που έχει στείλει καμιά 200 θα θέλω καμιά μια μισή ώρα και μετά έχω δουλειά. Υπάρχει κατσικάκι σε εξέλιξη. Ναι, θα συνεχίσω τη δίαιτα και σήμερα. Έτσι και στη συνέχεια έχει χαρτοπεξία. Και φυσικά πρέπει να σκύψουμε πάνω από τα στοιχηματάκια τη ημέρα. Μην νομίζω ότι είναι εύκολη ημέρα σήμερα. Σήμερα πρέπει να γίνει δουλίτσα. Είπαμε το στοίχημα: οι αγώνε δεν τελειώνουν ποτέ. Τα χρήματα τελειώνουν. Και ευτυχώ είμαστε ακόμα μάχημοι και σε αγωνιστική δράση. Οπότε θα πολεμήσουμε. Τι άλλο να, να, πούμε, νομίζω ότι μιλήσαμε για όλα και για τα πάντα. Δεν αφήσαμε κάτι άλλο για το Σαββατοκύριακο αθλητικό. Ωραία. Οι ματσάρε τώρα που θα έρχονται σε λίγο καιρό για, το, για του 16 του Champions League θα είναι καταπληκτικοί. Έτσι. Και μόλι τώρα διαβάζω εδώ την ανακοίνωση τη ΠΑΕ Άρισα, αυτό που λέγαμε και εμεί προηγουμένω. Θα βρούμε λύσει ενωμένοι με καθαρό μυαλό και ρεαλισμό. Έτσι ακριβώ, πολύ σωστά αντιμετωπίζει η διοίκηση του Θόδωρου του Καρυπίδη την ήττα τη χθεσινή από τον Πανετολικό, η οποία ήταν εκτό προγράμματο αναμφίβολα. Λοιπόν, τα στοιχήματα σήμερα θα πατηθούν. Η Gold Bet είναι ανοιχτή, ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρε το 24ωρο. Ασύγκριτε αποδόσει, τεράστιε. Σήμερα θα σα αφήσω και λίγο πιο νωρί, γιατί είμαι μόνο μου και δεν μου αρέσει γενικότερα. Είπαμε και στον παράδεισο δεν μπορεί να πα μόνο. Έτσι, γιατί θα ετοιμαστώ και εγώ να πάω σιγά σιγά με το κατσικάκι μαζί αγκαλιά και μετά στη λιβαδιά, να ενώσουμε τι φωνέ μα σήμερα εκεί με του υπόλοιπου παοξίδε που θα είμαστε εκεί. Γιατί το μάτι είναι κόμβο κόμβου. Έτσι, θα στοιχηματιστεί, έτσι, θα πατηθεί έτσι, και ελπίζουμε, ελπίζουμε όλοι στι 9 και 20 να είναι πιο γεμάτε τι τσέπε μα. Αν είναι πιο άδειε, δεν πειράζει, υγεία, πάμε για άλλα. Αυτά έχει η ζωή. Είπαμε, ο παίζον χάνει και ο πίνων μεθά. Απλά είναι τα πράγματα. βάλε μου σε παρακαλώ λίγο, Χατζηγιάννη. Χατζηγιάννη να γουστάρουμε ε, μεσημέρι. Αυτό το μόνο. Μόνο μου, μόνο μου. Πολύ ωραίο είναι και ο Χατζηγιάννη. Για να ακούσουμε. Με, με τερζί μπήκαμε και μόνο. Με Χατζηγιάννη φεύγουμε και μόνο. Κάναμε μια τίμια, φιλότιμη προσπάθεια. Επί σε μικρό χρονικό διάστημα, αυτό τη μία ώρα, βγάλε και τα διαλύματα των 50 λεπτών, να κάνουμε μια γενικό tour στο αθλητικό. Το τι έγινε το Σαββατοκύριακο και στοιχηματικά και δεξιά και αριστερά. Ευχόμαστε λοιπόν καλή συνέχεια. Εμφανίζεται ο Διευθυντή στο επόμενο πεντάλεπτο, παίρνει τη σκητάλη και οργιάζει. Καλό απόγευμα από μένα και καλή συνέχεια.